Πίστη στο Θεό σημαίνει απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημά Του και απόλυτη παραδοχή του θελήματος του. Πίστη στο Θεό σημαίνει αυτό το οποίο σήμερα πολλές φορές ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά δεν ξέρω πόσοι το καταλάβαμε και πόσοι το νιώσαμε. Αυτό που έλεγε ο Διάκονος σαν παραγγέλματα, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δηλαδή τους εαυτούς μας και όλους και όλη μας τη ζωή να την αφήσουμε στο Θεό. Στέλνω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς οι οποίοι αντιμάχονται και αντιπολεμούν την Εκκλησία, τον Χριστό, τους Αγίους, την πίστη, τους ιερείς και οτιδήποτε άλλο. Ας σκεφτούν λίγο πιο συνετά, λίγο πιο φρόνημα, λίγο πιο μυαλωμένα και ας δουν 2017 χρόνια την ιστορία που επαναλαμβάνεται και ας φροντίσουν να καταλάβουν ότι ο Χριστός μας δίνει λοιπόν τέτοιες θαυμαστές επεμβάσεις και θαυματουργικές έτσι εμφανίσεις, έτσι ώστε να διορθωνόμαστε όλοι και να γινόμαστε όλοι καλοί και να γινόμαστε καλύτεροι, θα μπορούσα να πω. Ημέν καλοί καλύτεροι, ημέν δίκαιοι αγιότεροι, αυτοί δε που είναι μακριά στο Χριστό και τυφλωμένοι, να είναι αρθούν κοντά στο Χριστό, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους, να δουν την αλήθεια, να γνωρίσουν την αλήθεια και να διαλαλούν την αλήθεια. Και τότε λοιπόν, όπως ο Αρχάγγελος ο Μιχαήλ έσωσε τον ναό και έσωσε και τον άρχιπο και έμεινε ο ναός πλέον απείραχτος, έτσι λοιπόν και εμείς αδελφοί μου θα σωθούμε με τις πρεσβείες του Αρχαγγέλου και όλων των Αγίων από τις κάθε είδους προσβολές και επιθέσεις των διαβόλου, των διαβόλων, του Αντιχρίστου, των Αντιχρίστων, και θα θριαμβεύει μέσα από τη ζωή μας και μέσα στη ζωή μας η δόξα του Τρισαγίου Θεού. Αμήν. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε σώμα και αίμα Χριστού. Εκείνο που θέλω από εσάς, όπως σας είπα και πέρσι, σιωπή και προσευχή. Και μην ανακατώνεστε πολύ, μην ζαλίζετε ούτε τον πρόεδρο ούτε κανέναν. Σιωπή και προσευχή. Οι πολλές μαμές ξέρετε τι λέει η παροιμία. Και όπου ανακατώνονται πολλοί, τίποτα δεν γίνεται σωστό. Όπου ανακατώνονται πολλοί και λίγο έτσι κάτι δεν πάει καλά. Ανακατώνονται ή για να φαίνονται και για φιγούρα ή και για να γλύψουμε κι εμείς κάνουμε καλά και έργο γίνεται. Αν θέλετε να γίνει το μοναστήριο αποστήλη και να γυρίσει και ο Αρχάγγελος στο σπίτι του, γιατί σκεφτείτε γιατί έφυγε, μήπως έφυγε και πήρε τα μάτια του. Αν θέλετε λοιπόν να γυρίσει στο σπίτι του και πάλι, μούτι, προσευχή και δουλειά ο καθένας μέσα του. Όπως σας τα λέω εγώ μπροστά, δεν τα λέω πουθενά αλλού για να σας τα πούν. Έτσι αν έχετε μπροστά, ό,τι έχετε. Δεν θέλετε κατηδίαν, ξέρετε που είναι η Μητρόπολη. Δεν κλείνει ποτέ. Ας βρεθεί ένας που να πει ότι δεν τον δέχτηκα. Ένας να βρεθεί και να πει 3 χρόνια τώρα δεν τον δέχτηκα. Γι' αυτό λοιπόν, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δόξα τω Θεώ, σύντομα θα αρχίσουν και οι επισκευές και οι εργασίες,
Γι' αυτό θέλω από σας μόνο το τονίζω και το λέω για πολλωστή φορά. Προσευχή και σιωπή, τίποτα άλλο. Και ο καθένας εκεί που μπορεί, όπως μπορεί, αλλά με πολύ πολύ προσευχή και σιωπή. Του χρόνου θα είμαστε πολύ καλύτερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Ιησού Χριστέ ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάτε πάντα σε εμάς. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Πάτε δίδω από εκεί πρώτα από Δεσπότη και την Ιησού. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ευλογία Κυρίου. Ευλογία Κυρίου. Ευλογία Κυρίου. Σήμερα που θυμόμαστε το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εδώ στην ωραία όμορφη και βυζαντινή μονή του Ταξιάρχη, να ευχηθούμε όλοι μας σύντομα και πάλι να ζήσουμε αυτό ένα καινούριο θαύμα και πάλι αυτό το ιστορικό μοναστήρι να βρει την παλιά του δόξα και έγκλη, έτσι ώστε σύντομα να δοξάζεται το όνομα του Θεού καθημερινά μέσα από τις ψαλμωδίες και από τους ύμνους και από τις προσευχές κυρίως, ώστε και η Μονή του Ταξιάρχη στην επαρχία των Γρεβενών να είναι ένας πνευματικός φάρος, να είναι ένα πνευματικό αλεξικέραυνο στις κάθε είδους έτσι, επιθέσεις, στις κάθε είδους επιδρομές των αντιχρίστων και του αντιχρίστου, ώστε σαν ξενοδοχείο και αναπαυτήριο και νοσοκομείο όπου είναι όλες οι μονές και οι ναοί να πραγματικά να έρχονται εδώ οι πιστοί και να ξεκουράζονται κυρίως ψυχικά και σωματικά. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά.